Ραφάλ, F-16, Απάτσι και Σινούκ. Η ελίτ της πολεμικής αεροπορίας και φέτος θα βρίσκεται στο Athens Flying Week που ξεκινάει αύριο το μεσημέρι. Είχα την τύχη να εκπαιδευτώ στη Γαλλία και να επιστρέψω με αεροσκάφος Ραφάλ. Είναι ό,τι τελειότερο και πιο σύγχρονο στον αεροπορικό κλάδο. Είναι ένα μαχητικό αεροσκάφος το οποίο φέρει πάνω του τεχνολογίες αιχμής, τις οποίες έχουμε εκπαιδευτεί για να μπορούμε να τις χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά. Οι Έλληνες χειριστές των αποκτηθέντων Ραφάλ θα πετάξουν αύριο στον Αττικό ουρανό μαζί με τους Γάλλους συναδέλφους τους, ενώ θα υπάρχει και προσωμιωτής για τους επισκέπτες. Η άμυνα της χώρας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα για την ενός κράτους. Οπότε και στη δική μας πραγματικότητα και στη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση που έχουμε, οτιδήποτε σχετίζεται με την άμυνα της χώρας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε και στη στατική έκθεση και να φωτογραφηθούμε μαζί τους, αλλά η Ραφάλ International έχει ετοιμάσει μια πολύ μεγάλη έκπληξη για μας. Έχει ένα περίπτερο όπου εκεί υπάρχουν προσωμιωτές VR. Από τη μεγάλη αεροπορική επίδειξη δεν θα μπορούσαν να λείψουν τα F-16, τα F-18 από την ταινία Top Gun, τα F-15 από τη Σαουδική Αραβία και αεροσκάφη από την Ιορδανία. Το F-16 Block 52 Plus ήταν ένα από τα πιο σύγχρονα αεροσκάφη μέχρι τον εξυγχρονισμό του σε Viper που λαμβάνει χώρα σιγά σιγά και πραγματικά έχει προσφέρει πολλά στην πολεμική μας αεροπορία. Το παρόν θα δώσουν και ακροβατικά σμήνη από τα γεράκια της Ιορδανίας, η Πολωνία Orlik αλλά και οι Flying Bulls με το ακροβατικό ελικόπτερο Bo 105.